Λοιπόν, από ό,τι είδατε και στο δελτίο τύπου που έβγαλε η τεχνική υπηρεσία, βλέποντας ότι ενώ αναμέναμε κάνοντας το κομμάτι της Κανάρι Λάδης στο διάστημα, μεσοδιάστημα θα το έλεγα, που περιμέναμε για το θέμα της Φρικάρη, βλέπουμε ότι θα καθυστερήσει κι άλλο, οπότε αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ με την αναδοχοντήρια, ένα κομμάτι το οποίο ανήκει βέβαια στο ίδιο το έργο. Εδώ στην Καλοπλήτου θα κάνουμε πύκνωση φρεατίων, για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας τι εννοούμε, ότι όπου υπάρχει μία σχάρα μονή, για παράδειγμα, όπως εκεί θα γίνει διπλή. Όπου είναι μεγάλη απόσταση μεταξύ των φρεατίων θα προσθεθούν και άλλα. Βέβαια εδώ δεν θα σκάψουμε, υπάρχει ο αγωγός. Θα συνδέσουμε μόνο τα φρεάτια όπου δεν είναι συνδεδεμένα ή όπου είναι χαλασμένα, που σημαίνει θα σκάβουμε μία τρύπα εκεί στο φρεάτιο των 80 εκατοστών βάθους, για να συνδέσουμε με την σωλήνα των ομβρίων που υπάρχει και περνάει μέσα από το δρόμο. Το ίδιο θα γίνει και στην Παχνού. Θα πυκνωθούν τα φρεάτια για να έχουμε μικρότερες επιφάνειες που θα πηγαίνει το νερό, και βεβαίως ολόκληρο το οδόστρωμα και εδώ και στην Παχνού θα αποξεστεί και θα γίνει καινούριο οδόστρωμα, το οποίο θα δοθούν και οι κατάλληλες κλίσεις, ώστε τα νερά να πηγαίνουν στα φρεάτια και να μπαίνουν μέσα στο οδόστρωμα. Σε αυτό έχει μπλοκή αρχαιολογία σε. Έχει βεβαίως, παντού έχει αρχαιολογία ότι γίνεται μέσα στην πόλη, αλλά τώρα δεν θα έχουμε το πρόβλημα με την έννοια ότι ο αγωγός είναι υφιστάμενος, δεν θα βάλουμε καινούριο αγωγό. Βέβαια στην Παχνού, χωρίς να σκάψουμε, θα προσπαθήσουμε, αν δεν το προλάβουμε τώρα, το κάνουμε σε άλλο χρόνο, μεταξύ των φρεατίων να μπούμε για να ξεφράξουμε τον. Ξέρετε, αυτός ο αγωγός είναι πολύ παλιός, για να αποφραχθεί ο αγωγός όπου υπάρχουν επικαθήμενα ζήματα ή οτιδήποτε άλλο εμποδίζει την ροή των ομβρίων, και θα καθαριστεί. Αν δεν το προλάβουμε τώρα, θα το κάνουμε σε κάποιο αργότερο χρονικό διάστημα. Πόσες μέρες περίπου βλέπετε ότι θα κρατήσει αυτή η διαδικασία? Υπολογίζουμε ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί το θέμα με των φρεατίων και η πύκνωση, και μετά ένα διήμερο για να αποξεστεί η υφιστάμενη άσφαλτος και να μπει καινούργια.